Δίωξη σε βαθμό κακουργήματο για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη ασκήθηκε στην Εβιβατίδου, η οποία παραμένει κρατούμενη στο αστυνομικό τμήμα Γλυφάδα μέχρι την απολογία τη μετά από το επεισόδιο στο οποίο είναι το βράδυ του Σαββάτου. Τότε και μετά από καταδίωξη, εμβόλισε μία μοτοσυκλέτα με δύο αναβάτε, η οποία νωρίτερα τη είχε σπάσει τον καθρέφτη. Να σημειώσουμε ότι από το επεισόδιο τραυματίστηκε μία 57χρονη γυναίκα. Η κίνηση σε βάρο τη Εύης Βατίδου υποβλήθηκε στι 3 τα ξημερώματα από τον 59χρονο αναβάτη της μοτοσυκλέτας για παραβίαση του άρθρου 309 του ποινικού κώδικα. Σύμφωνα με το θύμα της αστυνομίας, προηγήθηκε ένα φραστικό επεισόδιο με τους δύο επιβάτες της μοτοσυκλέτας.